Είχαμε παρελάσει. Απορώ με τον Τσίπρα, διότι ο πρωθυπουργός μας, όχι, είχε πει ότι όταν ήταν αντιπολίτευση είναι ενάντια στις παρελάσεις. Ναι, ενάντια στις παρελάσεις, κατεργήστε τις άμα είστε μάγκες. Γιατί θα είναι, η απόλυτη ξεφτύλα άμα τις καταργήσουν. Είναι απόλυτη οικονομία τις καταργήσουν. Όχι, είναι ξεφτύλα. Είναι ένα περιττό έξοδο. Αν έμεινε κάτι ιερό σε αυτόν τον τόπο, είναι η τιμή που πρέπει να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για αυτή την πατρίδα. Ναι. Λοιπόν, και να χαρούμε όλοι οι υπόλοιποι, μάλλον οι τιμή δηλαδή ποια είναι, για δείξε με λίγο. Τιμή να τιμήσουμε τους ανθρώπους για αυτή την πατρίδα. Λεφτά να οικονομήσουμε και να πάμε στην παρέλαση. Να πάρουν μάτι όλοι οι ανώμαλοι, τα κοριτσάκια που είναι με το μίνι. Τώρα είναι δικές σου θεωρίες. Δικές μου θεωρίες είναι. Παρέλαση τα κοριτσάκια, απαγορεύεται η φούστα από τη μέση και πάνω. Πρώτον. Δεύτερον, η γενιά των Γκούντις και των Σάμις και των Σαντουιτσάδικων. Σάμις που τα πιπιπτικές. Είναι καταπληκτική και είναι πάρα πολύ ωραία. Εμείς τα διαφωνούμε κιόλας, αλλά επί καθημερινής βάσης δημιουργούν και σε αγυμνασιά άσχημα πόδια. Καλά, πολλά μίνι. Δεν πας στην παρέλαση. Μισό λεπτό. Δεν τιμάς τον πρόγονο σου με το μουνί απ' έξω. Είναι απαράδεκτο. Πρώτον. Και δεύτερον, όλοι αυτοί οι ματάκηδες, άντε ο πιτσιρικάς, που πας στην παρέλαση και παίρνει μάτι το παιδί του και το εγγόνι του, αυτοί είναι δυο φορές για μπουνιές. Μου πηγαίνει ο παππούς και παίρνει μάτι. Πάει ο παππούς και παίρνει μάτι. Τη μαθήτρια. Και είναι τίποτα πεθάνει. Εσύ άμα πας στην παρέλαση και τα δεις, θα φύγεις. Δεν πάω ρε στις παρελάσεις εγώ. Δεν γουστάρω. Γιατί. Άμα κάνει μικρή παρέλαση, δεν πας. Καταρχήν μισό λεπτό εγώ. Θα πω εγώ, θα πείτε ό,τι θέλετε. Απ' την άλλη. Τι είπατε, ρε μαλάκα. Με θυμάται. Τι φτύνει. Η βασίλισσα της Αγγλίας. Αυτό τι ήταν τώρα. Τι, ρέψιμο ήταν τι. Φτέρνισμα. Για να κάνω πάλι. Δεν μπορώ. Πολύ άκομψο. Η Ελίζαμπεθ. Ναι. Οι άλλοι πάνε στο αυτό. Τώρα Πάσχα έρχεται. Τραβάει να πούμε να πάει στο. Πώς το λένε αυτό ρε, που γυρίζει το νεκρό γύρω-γύρω. Το επιτάφιο. Μπουτάρες έξω. Και τα ντεκολτέρια. Βγαίνουν με τα αυτά απ' έξω, τα μπούτια απ' έξω και πάει ο άλλος και παίρνει μάτι. Έτσι τιμάτε εσείς τη θρησκεία σας. Με τα μπούτια απ' έξω και τα βυζιά απ' έξω. Πάνε με τα μάτια απ' έξω, τους βγαίνουν τα μάτια, ρε κοπρίτες. Και έτσι τιμάτε τους νεκρούς. Με τον ημού απ' έξω και τα μήνυ τιμάτε τους νεκρούς. Είπε αυτός ο Τσίπρας θα τα καταργήσει. Αλλά σαν το χαζόν γελάει. Γελάζε, κατήργησε τα. Αυτό στον Πάπα που πήγες εκεί πέρα, στον Πάπα, στην Ιερουσαλήμ έγινες πιστός σαν τον Παπανδρέου που μόλις έπαθε το πρώτο έβραγμα θυμίζει ότι υπάρχει Θεός και πήγε με την άλλη την Παχουλή, να πούμε, τη Σαβουνοκέφαλη. Πήγε να πούμε και στην Τίνο 78 χρονών, που, όχι 78, 77 πέθανε, 73 χρονών πήγε στην Τίνο, έτοιμος να πεθάνει. Χάθηκε από εκεί πέρα. Διαφωνώ. Διαφώνω. Και εγώ διαφωνώ εννοείται. Διαφώνω. Όχι, διαφωνώ και με τον Τζόρνταν, αλλά διαφωνώ και. Κάτσε να δούμε γιατί διαφωνεί αυτό. Εγώ για γιατί αυτό το κομμάτι. Τι κομμάτι. Αν με μόνο ο Μαλάτος άμα συμφωνήσει. Καλά, όλοι δεξιό μου τραγούδι. Δεν ξέρω και το. Άλλο και αυτό δικό σου είναι. Άστο. Καλά, ναι. Τι να κάνω, να γίνω κομμουνιστή σαν και εσά δηλαδή. Όχι. Να διαφωνήσω. Λέμε ποιοι είναι οι δικοί σου. Δεν κατάλαβα. Καταργεί την παρέλαση, κάνει παρέλαση. Σε νεαρού που καθόντουσαν στι καφετέριε και έτρωγαν. Τα λεφτά του μπαμπά και του παππού, γιατί οι ίδιοι οι περισσότεροι είναι τεμπελχανάδες. Δεν έχει δουλειές. Ναι. Το δεν έχει δουλειές, μη μου το λες εμένα, γιατί δεν έχει δουλειές με αξιοπρεπή μισθό. Σωστό. Α, από δουλειές το να μην έχεις καθόλου όμως, καλύτερα να έχεις. Μην κάνεις κριτική τα μικρά παιδιά. Σταμάτα, παλιά παζοξύεσαι, σταμάτα. Έτσι, φάγατε λοιπόν, καλά λεφτά. Έφυγες καλά. Εγώ ήμουν πασό και επί Παπανδρέου, αλλά δεν διορίστηκα στο δημόσιο. Ναι, αλλά ίσως καλά λεφτά τρώγατε τότε. Ναι, φάγατε καλά. Ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Τώρα κερνάει ένα μάξι. Ναι. Είχε 100.000 ζημιά, το βγάζετε 300, παίρνατε εσείς τα 100, αυτά, βάζατε μέσα στην εταιρεία. Ούτε στα έργα του Φόσφορου. Ρε άσε τώρα. Φόσφορου. Τον έλεγε κιόλας σκουπάνα το εγώ, ας το βγάλω εγώ τη ζημιά. Μπράβο, ναι. Αυτός έπρεπε να γίνει ασφαλισσαράς ο Τζόρνταν, ρε. Πολιτής. Ξέρουμε το έργο. Η ασφαλιστική βιομηχανία έχασε. Άκουσα λοιπόν ναι, ότι δεν ξέρανε τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου. Ήταν υποχρεωμένοι. Άλλος έλεγε το όχι, άλλος έλεγε. Ναι, ρε. Έχετε μούτρα ρε ξιντάριδες. Να πείτε τα παιδιά. Καλά κάνουνε. Ρε μπεσκέδε είστε εσείς που φάγατε τα λεφτά παλιοκλεφταρά. Όχι να αναμιλήσω. Όχι να αναμιλήσω. Κατάπτυση. Έπρεπε να σας έχουν μάθει ότι γιορτάζουμε την έναρξη
της Επαναστάσεως του 1821. Φάγανε τα λεφτά μας. Λάθος κάνεις και εδώ ανιστόρητο. Like, like, μαλάκες, like. Δεν γιορτάζουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Αυτό, ότι έχει αδαείς πολιτικούς, οι οποίοι δεν έχουν την ευθυκρισία να δουν ότι πρόεδρος των ΗΠΑ θα έβγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ και αντί να τον υποστηρίζουν λέγανε μην τους βρει το κακό. Είπα και στο Μετρόπολη στο ραδιόφωνο στην εκπομπή του Κωστή του Ραπτόπουλου ότι να πάρουν τα πόδια τους και να πάνε στον άνθρωπο να τους ζητήσουν συγγνώμη. Οπα. Και, να, και προσκυνημένοι. Να τους κόψει λεφτά. Σταμάτα ρε Γιώργο. Τι, τώρα είσαι και λογιστή. Προσκυνημένους μας θέλεις δηλαδή. Ποιος προσκυνημένος λεφτά. Κάτσε να ολοκληρώσεις λεφτά θα πάρει. Ελληνικής καταγωγής είναι ο άνθρωπος. Ο Τραμπ. Βεβαίως. Λοιπόν. Να πάτε να πάρετε λεφτά από τον Χριστιανό που μπορεί μετά το 45 να κόβει όσα χρήματα θέλει και να αφήσετε τις εξυπνάδες με την κυρία στο Βερολίνο που δεν ανοίγει το πορτοφόλι της. Καταλάβατε αδαείς. Άρα να ζητήσουμε άλλο αφεντικό εννοείς. Ναι. Άλλο αφεντικό να ζητήσουμε. Καταλάβατε. Θα σε ρωτήσω, θα σου πω κάτι. Με πήρε εμένα ακροατής μια και δυο και όχι μια και δυο, πολλές φορές. Δεν ξέρω και στον Τζόντα πιθανό να τούτια και κοινού. Μου λέει. Εγώ λέει είμαι άνεργος. Μάλιστα. 4 χρόνια. Μάλιστα. Πήγα να κάνω εγχείρηση, λέει, ξέρω εγώ, μια αυτή και τα λοιπά και μου ζήτησαν 5 μήνες μετά. Μάλιστα. Τη γυναίκα μου τη διώξανε, λέει, τα αφεντικό, ήθελα να την πηδήξει για να την κρατήσει τη δουλειά, έφυγε, λέει. Δεν κάθισε. Έτσι μας είπε αυτός. Μπορεί να κάθισε και να μην. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Τα παιδιά μου, λέει, έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα δύο σπουδάζουν, ξέρω εγώ, γιατρός ο ένας, ο άλλος δικηγόρος, τι διάολο σπουδάζει. Καλά παιδιά, ωραία. Και το σπίτι μου, λέει, να πούμε. Το έχει πάρει τράπεζα κατά νου, να πούμε, δεν μπορώ άλλα 300 χρόνια λεφτά δεν έχω να πληρώσω το δάνειο, το γάσει να πούμε. Φταίει το κράτος, όχι η πατρίδα. Λεπτό, μισό όχι λεπτό, πατρίδα. Μισό λεπτό ρε, ένα και πράγμα, γίνεται η σύραξη. Εγώ λέει, γιατί να πολεμήσω, τι έχω λέει να χάσω, τη δουλειά που δεν έχω, την υγεία που δεν έχω στα νοσοκομεία, τα παιδιά μου που φύγαν στο εξωτερικό εκδιωγμένοι από το πολιτικό καθεστώς κτλ, τη γυναίκα μου που είναι άνεργη. Το σπίτι μου που δεν το έχω εξοφλήσει. Για ποιο λόγο λέει εγώ. Μισό, μισό, μισό. Για ποιο λόγο λέει εγώ. Στα 50 μου, στα 48 μου, στα 52 μου. Να πω στη διαδικασία να πω χάνεται η πατρίδα. Στα παπάρια μου λέει μου τα πήραν όλα οι Έλληνες. Οι Τούρκοι λέει θα μου τα πάρουν. Το κράτος έτσι λέει, δεν φταίει η πατρίδα. Ακού. Έτσι λέει αυτός. Ο οποίος σαν κι αυτόν είναι χιλιάδες. Του απαντάω. Δεν λέω εγώ ότι αυτός τα έκανε σωστά. Τουρκική ζωή έτσι όμως. Δεν μπορούμε να τον κατακρίνουμε. Έναν άνθρωπο, ένα λεπτό μαλάτο. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 7.000 ένσημα στα 52 του και έχει 5 χρόνια να δουλέψει. Δεν είναι τεμπέλης. Όχι. Και η γυναίκα του που δούλευε σε μια ιδιωτική βιοτεχνία 15 χρόνια και μεγάλωσε και 2 παιδιά και κατεβάσει βλεβίτη και τα μάτια της γίνανε από την ορθοστασία και την αϊπνία. Δεν είναι τεμπέλα η γυναίκα. Αυτούς, άμα μπει ο Τούρκος, στα παπάρια τους, το καταλαβαίνεις. Ναι, να απάντησε τώρα. Να απάντησε. Ναι, απάντησε. Για όλα αυτά, ότι χρωστάνε στις τράπεζες. Ναι. Και όλα τα άλλα δεινά, ποιοι φταίνε. Οι ελιποβαρείς πολιτικοί. Βρε, δεν με νοιάζει. Όταν πάνε να ψηφίσουνε όλοι. Βρε, η ουσία ποια είναι. Δεν μου λες τώρα. Να άσε τώρα ποιος φταίει τώρα. 500.000 παλικαράδες με κάτι μπράτσα τέτοια. Με μυαλά τεράστια. Μάλιστα. Που φύγανε τα τελευταία 5 χρόνια από τα 19, 20 μέχρι τα 25. Μισό λεπτό έξυπνες η Τουρκία. Τουρκία. Δεν μου λες, γίνεται πόλεμος. Θα έρθει πίσω να πολεμήσει αυτός. Θα έρθει να πολεμήσει. Το θα πιθανολογώ ότι θα έρθει. Το πιθανολογήσω εγώ, το πιθανολογώ ότι δεν θα έρθει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Και καλά θα κάνει και δεν θα έρθει. Θα πει εμένα. Άμα τώρα εσύ κάνεις προπαγάνδα. Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Δεν κάνω καμία προπαγάνδα. Είναι αλήθεια. Όχι. Ο 25ης που... τώρα που παίρνει το σακίδιο να φύγει στην Αμερική. Δεν φταίει η πατρίδα σου, λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ποια είναι. Η παρέλαση είναι μια μεγάλη μπίζνα. Ναι. Από τις βενζίνες που γεμίζουν τα τάγκ και τα αεροπλάνα και είναι χιλιάδες ευρώ. Ποιο κερδίζει. Λέγε ρε μαλάτο. Ποιο κερδίζει. Ποιο κερδίζει. Ο Λάτσης. Ο Λάτσης. Γιατρός Ηρακλειδέας. Όπα. Οι πρώτες εχθροπαξίες ξεκίνησαν στις 14 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Δεν είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Αν το λάβαρο της Επανάστασης. Έτσι, αυτά θα λέγαμε. 5 Μαρτίου από παλαιό παλαιό του Γερμανό, η ιστορία πολλές φορές έχει ανακρίβειες. Μεγάλη θρησκευτική εορτή, λέει η εχθές. Ακριβώς. Αυτό. Ναι, και τα εισόδια του Θεοτόκου. Το γνωρίζουμε. Άκουδο. Η Θεοτόκο δεν την κάνανε Θεό όμως γιατί είναι θηλυκό. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη από τις Αγίες. Θεό δεν την κάνω γιατί είναι θηλυκό. Δεν είναι αρσενικό. Ναι. Το κατάλαβες. Ξέρω και το λόγο. Στο χριστιανισμό προχωρά. Η γυναίκα είναι υποδιέστερη. Σε όλες τις θρησκείες. Σε όλες τις θρησκείες. Ορθόν.
Γιατί ορθόδοξο. Κακός. Κακός ή ορθόδοξο. Έτσι είναι, αλλά είναι κακός. Ορθόδοξο. Ορθόδοξο. Λέει, τα λες καλά. Ότι η μαθητική παρέλαση είναι κάτι εντελώς άχρηστο και ειδικά αυτό το έσχος που γίνεται για μένα που ξεφτιλίζεται τη σημαία. Το ότι δηλαδή η σημαία δίνεται στον πρώτο μαθητή. Αυτό είναι εμετικό για αυτό που πρεσβεύει η σημαία. Σε ποιον να τη δώσουν, κάτσε να πάρει. Δεν είναι τίμιο, καλά λέει ο Γιώργος. Δεν είναι τίμιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί ο μπαμπάς του να είναι έμπορος ναρκωτικών και να πληρώνει τα καλύτερα φροντιστήρια. Και ο άλλος να βγάζει 19 και 9. Και με το παιδί του εργάτη με το φρόνημα κτλ. Για μένα είναι να μην υπάρχει καθόλου. Εννοείται ότι πρέπει να τιμούνται οι ήρωες του 21. Κάνανε κάτι απίστευτα μεγαλειώδες, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία 25η Μαρτίου φυσικά. Απλά έτυχε και το καθιερώσαν αργότερα για να συμπίπτει και με τη γιορτή της Παναγίας. Δηλαδή, αν η πιο κοντινή χριστιανική γιορτή τότε ήταν ο 15 Αύγουστο, το 15 Αύγουστο θα είχε γίνει η Επανάσταση. Μπορεί να ήταν του Ευαγγελισμού τότε, ρε φίλε, και είπαν τότε θα τη σηκώσουν. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα, ναι, αυτό σου λέω. Ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί. Ναι. Αυτό που είπε ο γιατρός. Συγγνώμη, έχει αποδειχθεί ότι άρχισε στην Καλαμάτα στις 19 Μαρτίου. Ναι, όχι στις 25 λοιπόν. Γιατί δεν λέμε λοιπόν την 19η. 14, όχι 19. Ναι, εκεί. Επίσημα. Μπράβο. Και το ωραία. Τότε. Ωραία. Γιατί δεν κάνεις λοιπόν στις 14 την παρέλαση και την κάνεις στις 25. Δηλαδή έλεος πια με αυτό τη θρησκεία. Έλεος αυτό το έσχος. Αυτό το έσχος πρέπει να εκλείψει. Μην ξεχνάμε ότι και το 40, αν θυμάστε καλά, από ιστορίες που λεγόντουσαν όταν έγινε ο πόλεμος, όλοι λέγανε ότι η νεολαία του 40, και απαντώ στον κύριο εδώ δίπλα, λέγανε όλοι ότι ήταν με διαφορά η χειρότερη, η πιο οκνηρή και η πιο απαράδεκτη νέοι που είχαν βγει μέχρι τότε. Και ανέβηκαν φυσικά εννοείται στα βουνά, πήγαν στην Αλβανία, δώσαν όλοι τους τις μάχες και η Ελλάδα το 40 ναι. Απέκρουσε τον κατακτητή και φυσικά εννοείται όπως πάλι έχω ξαναπεί δεν σκοτώσαμε ούτε ένα Γερμανό πολίτη, εννοείται αυτό, αυτά είναι ψέματα, σκοτώναμε φασίστες. Αυτό κάναμε τότε σαν Έλληνες και μπράβο μας και μας τιμάει αυτό. Φασίστες σκοτώναμε λοιπόν και φασίστες θα σκοτώσουμε και τώρα άμα γίνει πόλεμος. Λοιπόν, αυτό πάει αλλού. Δεν ξέρω που πάει. Α, λοιπόν, αυτά. Άρα λοιπόν αυτά τώρα όλα οι κορώνες που γίνονται, γίνονται για θέμα εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί σήκωσε ο Αλβανός, γιατί φόρεσε ο άλλος την μπούρκα, γιατί έκανε η άλλη το μίνι κτλ. Αυτά είναι δευτερεύοντα προβλήματα. Μια υγιή χώρα δεν την απασχολούν. Αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να ξεχάσουμε ότι τρώμε τη μία φάπα πίσω από την άλλη, ότι έχουμε κάποιον ο οποίος έχει καπηλευτεί το όνομα της αριστεράς και λέει ότι είναι αριστερός και πηγαίνει και κατεβάζει τα παντελόνια του όπως φυσικά. Και στον επιτάφιο, άλλο εκεί πέρα, με τα μπούτια απ' έξω. Ωραία, αυτό δεν ακυρώνει. Ωραία, ωραία πράγματα. Τα μπούτια απ' έξω τώρα στην Αθήνα. Δεν το ακυρώνει αυτό. Βράτε τα μπούτια απ' έξω, πάρε σε ένα κολόπαρο, βγάλε τα και δείτε. Δεν είναι έτσι. Βράτε καημένα τώρα. Πάτε στις εκκλησίες εκεί, στους επιταφίους και παίρνετε εμάς, γουρλώνουν τα μάτια σας, παλιωματάκι. Αυτούς τους νικητές που δώσανε τον αγώνα και το αίμα τους εδώ πέρα. Μια χώρα, στο πω εγώ, σαν τους Αριανούς. Οι Αριανοί με τις παρελάσεις είναι το ίδιο πράγμα. Κάθε χρόνο έρχεται ο Ψηφίδης, έχει γίνει σαν το Λείψανο και γιορτάζουν το κύπελο του Άρη. Όταν μια ομάδα ή μια χώρα δεν έχει παρόν και μέλλον, το ρίχνει το παρελθόν. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κύριε Γιάννη. Θα συμφωνήσω με το Μελάς ότι οι παρελάσεις είναι ό,τι να είναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε τυχαίες. Είναι άσκοπες τελείως. Και οι στρατιωτικές είναι τζάμπα έξοδα. Τζάμπα έξοδα. Με τη Βοσνία που παίζουμε. Να πάνε στη Βοσνία όλοι αυτοί εδώ οι τζαμπατζίδες του Φάρου, του Ελληνικού, πώς το λένε. Σηκώσαν τα πανό. Τι μπορεί να έχει ιστορίες τώρα, έτσι. Σε όλα αυτό. Και κάτι χρυσαυγίτες οι οποίοι κάνανε κάτι μαγκές και σηκώσαν κάτι πανό, να πάνε μαζί με τους τζαμπατζίδες του Φάρου και να πάνε στη Βοσνία που θα πέσει το σοπάκι να κάνουν κερκίδα εκεί. Γιατί οι κόλλοι εκεί θα γίνουν μαύροι από το ξύλο. Να πάνε στη Βοσνία λοιπόν. Αυτοί οι κολόμαγκες που κάναν στον Καραϊσκάκη μαγκές, Βοσνία... να πάει στη Βοσνία πάνω, να πάρουν και τον κάθε χρυσαυγίτη που το έπαιζε πατριώτη. Σηκώναν τα πανό, ναι. Σηκώναν τα πανό, θα φάει το ξύλο όμως. Το ξύλο της αρκούδας. Η αρκούδα θα φάμε πάνω. Θέλω να μου απαντήσουν οι άλλοι δύο, γιατί εγώ είμαι 22 χρονών, τώρα τελειώνω τις σπουδές μου. Ωραία. Τι ακριβώς έχει κάνει η Ελλάδα για μας που είμαστε τώρα νέοι, για να την υποστηρίξουμε. Τίποτα. Μισό λεπτό. Καταρχήν. Σας εξόρισε. Μισό. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα λίγο. Τι τελειώνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Εγώ τελειώνω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ωραία. Καταρχήν, το μόνο ουσιαστικά που σου έχει προσφέρει η χώρα μέχρι σήμερα και το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε μέχρι ένα σημείο είναι ότι σου έχει δώσει μια στοιχειώδη δωρεάν παιδεία. Και άμα πας επάνω στην Αμερική, στη Γερμανία ή στην Ιταλία όπου πας.
Ναι, ναι. Και γίνει εδώ καμιά σύραξη. Θα κάνει τη... την πάπια τον Ντόναλντ. Να πούμε λίγο κάτι και για τους Πακιστανούς που λέει αυτή τη στιγμή. Τώρα στρατόπεδο, για πιστεύετε ότι άμα γίνει πόλεμος και θα είμαι εκτός αυτό, θα γυρίσω πίσω. Έχεις τρελαθεί. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι άλλο για τους Πακιστανούς που λέει η Ελλάδα φέρεται στους Έλληνες όπως το Πακιστάν στους Πακιστανούς. Το Πακιστανό, αν το ρωτήσεις, αν γίνει πόλεμος στο Πακιστάν, γυρίσει πίσω. Θα σου πει κορόιδο, είμαι να γυρίσω. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, αν είχε έναν πρόεδρο που ήταν υπόδουλο στον Μαρινάκη, ήταν, είχαμε γίνει μαγαζί του Μαρινάκη ή του Αλαφούζου, τότε δεν πήγαινε στην Τούμπα. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ θα έχανε από αυτό. Ναι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που λέμε: ανοίξει το μεγαλομέτωχο του, έτσι και η πατρίδα. Έτσι. Α, εκεί βγάζει την επιθετικότητα. Αυτό που διαχειρίζεται. Όχι... Η πολιτική που του ψηφίζει και πα και του γλύφει, ρε ταγάρι. Η πολιτική. Εγώ 20 χρονών είμαι, δεν έχω. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο παπά είναι το ταγάρι. Ο θείο. Εσύ ακόμα είσαι στο ημιτάγαρο, είσαι ακόμα ημιτάγαρο. Αυτό που είπε ο Μαλάτος για τους 20άριδες, θες να του χώσει μια γροθιά στη μύτη για αυτό που είπε προηγουμένως. Τον άλλο τον Αλβανό που σήκωνε τα βάρη, τον κάνατε πάσο. Στο πασό που λεφτεί. Τον Έλληνα να του στείλουμε στην εξορία. Έλα ρε τώρα, τον έστειλε το κόμμα σου το. Πάντε το κούπε εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε, ρε φίλε. Πού έγινε? Πάντε το κούπε εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ξέρεις πως Αλβανάκια εδώ μεγάλωσαν και γεννηθήκανε. Και τρώνε μπούλινγκ καθημερινά. Δεν τολμά να μιλήσουν. Και πώ του κράζει άμα σηκώνουν τη σημαία. Εγώ έχω ένα μαύρο στη δουλειά τον Πόκο Λόκο, φίλο και του φίλου μου τον Τζόρνταν εδώ πέρα. Που επί 20 χρόνια παντρεύτηκε Ελληνίδα, γκάστρωσε Ελληνίδα, τρία παιδιά έκανε με την Ελληνίδα, 20 χρόνια είναι εδώ και τον βρίζουνε. Και τον αντεκακούμπο, όπως το λένε, επειδή βάζει τα καλάθια, το λένε Έλληνα. Τέτοια ρατσιστόμουτρα είστε, ρε Ελληναράδες. Η επανάσταση του 21 ήταν βαθιά ταξική, λέει. Θέλω την γνώμη σας. Όχι απόλυτα. Οι φτωχοί πολέμησαν, οι πιο πλούσιοι, όπως και η Εκκλησία ΑΕ, έλεγαν ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες και συνεργαζόταν και με τον Τούρκο. Πρώτα απ' όλα, όλοι ήταν φτωχοί τότε, μωρέ. Τι πιο. Τι λες, τι λες, ρε Τζόρτζο. Τι λες, κοτσαμπάστες δεν υπήρχαν. Τι να τα πούμε. Αυτοί πώς ήταν αυτοί. Πλούσιοι και φτωχοί υπήρχαν παντού. Συνέχισε, φίλε μου, συνέχισε να ακούσει. Τι ακούσαμε, ρε Πάπα. Όλα είναι λεφτά. Θα κάτσει στο σπίτι απ' έξω. Καταρχήν, όσοι ζουν στην Ελλάδα εκεί το διάστημα, πρέπει να είναι σίγουρα στον πόλεμο. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Πού θα είναι? Ο Γκαρσία, δεν νοείται εσύ να ζεις εδώ, να βγάζεις μεροκάματο από εδώ. Εγώ είμαι άνεργος εδώ. Ή εγώ. εδώ. Εμείς έχουμε δουλειά, ρε, θα πάμε. Οι άλλοι θα πάνε. Οι άλλοι που δεν είναι εδώ δεν ξέρω. Και δικαιώμαι. Αυτοί που δεν έχουν δουλειά θα πάνε. Δεν έχουν δουλειά να πάνε. Πάνε να πολεμήσουν. Ναι, ρε, μάγκα, πάνε να πολεμήσουν. Εσύ με τον Πασόκ να πούμε. Τι κάνετε? Καλά λέμε. Καλά περνάμε. Καλά. Εντύπωση. Αφού περνάτε καλά, περνάτε για λίγο ακόμα και δεν περάσετε καλά. Γιατί? Για ποιο λόγο? Γιατί για να πάω εγώ στον πόλεμο να πολεμήσω τον Τούρκο, θα καθαρίσω πρώτα κάτι σαν και σένα Ραπτόπουλο και σαν τον Γιώργο. Σιγά ρε μάγκα. Σιγά ρε μάγκα. Καθάρισε κάποια ντομάτα τώρα που η γυναίκα δουλεύει και εσύ είσαι άνθρωπο. Καθάρισε κάποια πατάτα. Καθάρισε κάποια πατάτα πρώτα. Για ποιο λόγο ρε φίλε, κάτσε να τον ακούσουμε. Κάτσε να δούμε τι επατρέτηση να πει. Για πες μας ρε Χρυσαυγίτη, πώς θα μας καθαρίσεις εμάς. 40 χρονών, 50 φτάσατε και δεν ξέρετε τι θα πει πατρίδα. Σιγά σιγά, μη. Εσύ πόσο χρονών είσαι? 49 ημέρα αυτό που λέει και ξέρω τι θα πει πατρίδα. Ναι, πώς το ξέρεις εσύ, πού δουλεύεις? Για την ομάδα πατριώτες και για την πατρίδα κότες. Τι? Άσε ρε γατάκια, γατάκια. Πού δουλεύεις, πού δουλεύεις θα μας πεις? Πρώτη φορά συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Πού δουλεύεις? Στην Ολυμπιακός ΑΕ. Α, στην Ολυμπιακός ΑΕ. Ναι, ναι. Είπατε ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε, τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα ντεράκι μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες είναι διαφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Ναι, ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr
έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.